Να το ολοκληρώσουμε αυτό όμως. Λέτε ότι δεν εμπλακήκατε καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν είχατε καμία συνεννόηση με τον κύριο Χάτσιο. Ποιος θα μπει, πού θα μπει. Ή ποιος θα αντικατασταθεί. Και ποιος θα Ακούστε να δείτε. Θα βγει από τη θέση. Είμαι ο βουλευτής του νομού, που σημαίνει θεσμικά είμαι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του νομού. Ναι. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι υπουργός. Άμα είσαι υπουργός ή υφυπουργός, είσαι εκπρόσωπος κυβέρνησης σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο βουλευτής ή οι βουλευτές του νομού είναι εκπρόσωποι στο νομό. Εννοείται από τη στιγμή που είμαι βουλευτής του νομού με το διοικητή του νοσοκομείου, δηλαδή αυτόν που έχει την κύρια ευθύνη. Μάλιστα. Και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητώ. Συζητάτε και για τα πρόσωπα λοιπόν. Για όλα συζητάμε, για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Και μέσα στα προβλήματα του νοσοκομείου είναι και οι αλλαγές των προσώπων όταν προκύπτουν. Δηλαδή, θα μπορούσατε να πείτε και την γνώμη σας στον κύριο Χάτσιο για το ποιος θα μπορούσε να λάβει μια θέση. Όταν συζητάμε, λέω τη γνώμη μου σε όλα. Όπως και ο διοικητής λέει τη γνώμη του σε όλα. Μάλιστα. Την απόφαση όμως τελικά την παίρνει ο διοικητής εκ του νόμου. Άρα, συγκεκριμένη περίπτωση, την είπατε την άποψή σας, την είπατε τη γνώμη σας. Σας λέω ότι για όλα τα θέματα εκφράζω γνώμη. Άρα, ένας λόγος παραπάνω. Είπατε και γι' αυτό. Ένας λόγος παραπάνω. Ότι ξέρω, επειδή είμαι γιατρός, ξέρω το νοσοκομείο πολύ καλά. Άρα λοιπόν είπατε την άποψή σας. Και σαν γιατρός και σαν εργαζόμενος στο νοσοκομείο που εφημέρευα τα τελευταία 4 χρόνια στο νοσοκομείο. Επομένως, ξέρω όλους τους εργαζομένους στο νοσοκομείο. Επομένως, έχω τεκμηριωμένη άποψη και επομένως, λογικό είναι. Άρα, συμπέρασμα, η γνώμη που εκφράζει τον κύριο Χάτσιο συμπίπτει τελικά με τις τοποθετήσεις που έγιναν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πάμε τόσο λεπτομεριακά. Αυτό που σας λέω, όπως ο Πρωθυπουργός μιλάει με τους υπουργούς ή σε άλλα επίπεδα μιλάει και τους βουλευτές, έτσι σε κάθε νομό πάντοτε, ο βουλευτής ή οι βουλευτές μιλάνε με τους διοικητές και τους διευθυντές των οργανισμών. Με όλους. Δεν είναι μόνο με το νοσοκομείο. Τελικά πιστεύετε ότι. Και άλλοι οργανισμοί υπάρχουν. Και σα λέω ότι περίπου συζητιέται στο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς τώρα τι γίνεται εκεί, αλλά μαθαίνω μια από εδώ, μια από εκεί. Όλες οι αποφάσεις, είτε ο Πρωθυπουργός, ποιος κάνει υπουργούς, είτε ο βουλευτής ή οι βουλευτές, ποιους κατά κάποιο τρόπο προτείνουν για να καταλάβουν θέσεις στον δημόσιο τομέα, οι οποίες όπως προβλέπετε γίνονται με τοποθέτηση, διορισμό αν θέλετε.